Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ιράν έλαβε η Κίνα στη σύγκρουση με το Ισραήλ και χαρακτήρισε δικαίωμα το Ιράν να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ στο προξενείο του στη Δαμασκό. Πρόκειται για εντυπωσιακή εξέλιξη, αν και αναμενόμενη για του γνωρίζοντε. Το Ιράν είναι ο κορυφαίο προμηθευτή πετρελαίου τη Κίνα και αυτό συνεδριά όταν οι δυτικοί προσπάθησαν να στραγγαλίσουν τι κινέζικε αγορέ πετρελαίου. Στην ανακοίνωσή του στα Ηνωμένα Έθνη, όπου είναι μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κίνα χρησιμοποίησε βαριέ εκφράσει για το Ισραήλ, αναφέροντα ότι το Ισραήλ παραβίασε το διεθνή νόμο επιτιθέμενο στο Ιρανικό προξενείο. Το Ιράν είχε το νόμιμο δικαίωμα να απαντήσει, ήταν η δήλωση του εκπροσώπου τη Κίνα στον ΟΗΕ. Πριν από δύο μήνε, ο πρόεδρο τη Κίνα, Σιζι συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχήμ Ραΐσι στο Πεκίνο και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Κίνα υποστηρίζει το Ιράν στη διασφάλιση της εθνικής του κυριαρχίας και αντιστέκεται στη μονομερή συμπεριφορά και τον εκφοβισμό. Τι μπορεί να σημαίνει η πλήρης κάλυψη του Ιράν για το βομβαρδισμό του Ισραήλ από την Κίνα? Πολλά. Καταρχήν, ότι η Τεχεράνη όχι απλώ δεν είναι απομονωμένη, αλλά με τη Ρωσία και την Κίνα, κυρίω και δευτερευόντω με την Ινδία, αλλά και τη λυπή ομάδα των BRICS κοντά της έχει το απαραίτητο στρατηγικό βάθος για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ.